Αντιμέτωποι με μια σειρά από επιδημίες που φτάνουν στα όρια της πανδημίας είναι οι επιστήμονες. Την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας φιλορροεί με τις δυνάμεις του να λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα, τα προβλήματα υγείας των πολιτών αυξάνονται δοκιμάζοντας όρια και αντοχές. Η νόσος της καρδιακής ανεπάρκειας έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Όταν μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια, καταρχήν είναι πολύ παραγωγική. Υπάρχουν πολλά νοσήματα που εν τέλει ως τελική κατάληξη έχουν την καρδιακή ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο στην Ελλάδα οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια υπολογίζονται σε σχεδόν 200 έως 250.000, με περισσότερα από 600 κρεβάτια στα νοσοκομεία να είναι μονίμως κατηλημένα από ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Εξαρτάται από την ηλικία, καθώς επίσης και από τις νοσηρότητες που έχει ο ασθενής. Δηλαδή, η ζάχαρο, η υπέρταση, η ηλικία, όλα αυτά είναι που συμβάλλουν ώστε να εμφανιστούν οι καρδιακοί ανεπάρκειες. Και παρόλο που οι γιατροί έχουν σήμερα αρκετά όπλα στη θεραπευτική τους φαρέτρα, η καρδιακή ανεπάρκεια παραμένει μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας, ενώ αποτελεί και βόμβα στα θεμέλια του συστήματος υγείας. Έχουμε πολλά τόσο φάρμακα όσο και συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούμε σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ώστε να έχουμε αλλάξει την πορεία της νόσου. Μία από τις πλέον ύπουλες ασθένειες είναι η υπέρταση, που αποτελεί την κύρια αιτία πρώιμων θανάτων παγκοσμίως, υπεύθυνη για περισσότερους από 28.000 θανάτους κάθε ημέρα στον κόσμο. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. 1 δισεκατομμύριο κόσμος στον κόσμο πάσχει από υπέρταση. 7 εκατομμύρια άτομα πεθαίνουν το χρόνο από παράγοντες που σχετίζονται με την υπέρταση, από καρδιαγγειακά και από εγκεφαλικά. Οπότε νομίζω ναι, είναι μια πανδημία. Και πώς το αντιμετωπίζουμε? Το βασικό είναι να υπάρχει η ενσυναίσθηση από τον ιατρικό κόσμο για αυτό το πρόβλημα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με το συνέδριο και τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων μας. Και κατά δεύτερο, ο κόσμος να κατανοήσει ότι πρόκειται για ένα, όπως λένε οι επιστήμονες, ένα σιωπηλό δολοφόνο. Δεν δίνει συμπτώματα. Σε μάστιγα έχει εξελιχθεί και η παχυσαρκία. Υπερθερμιδική πρόσληψη στροφής, απουσία άσκησης, πολλές ώρες εργασίας σε υπολογιστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 60% των ενηλίκων και 20% των παιδιών ανήκουν στην κατηγορία υπέρβαρων ή παχύσαρκων. Την ώρα που στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι ακόμη πιο αυξημένα, καθώς περίπου 7 στους 10 Έλληνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να πηγαίνουν σε φάρμακα που είναι γρήγορα, όπως τα ενέσιμα, τα γνωστά. Σε όλους τους υπέρβαρους και παχύσαρκους δίνουμε οδηγίες για υποθερμιδική πρόσληψη στη διατροφή τους και για εντατικοποίηση της φυσικής άσκησης. Τα νέα φάρμακα έρχονται επικουρικά σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Δεν είναι πανάκια, γύρονται και ερωτηματικά για το αν θα πρέπει να ζούμε διαρκώς με τα φάρμακα. Η πανδημία του κορονοϊού φαίνεται πως άνοιξε την κερκόπορτα της υγείας. Οι επιστήμονες περιμένουν ακόμη μεγαλύτερη έξαρση τα επόμενα χρόνια του καρκίνου, των ψυχικών διαταραχών, των ασθενειών του αναπνευστικού, αλλά και των διαταραχών ύπνου. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα, δεν μπορεί να αρχίσει ο ύπνος, να διατηρηθεί ο ύπνος, διότι όλα τα μεταφέρουμε το βράδυ, εμποδίζοντας μια σημαντική λειτουργία που πρέπει να γίνει, αναπαραγωγής, αναδιοργάνωσης, ενίσχυσης της μνήμης και του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι είναι η έγκαιρη διερεύνηση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, που όσο νωρίτερα παρέμβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για τον ίδιο τον ασθενή, ειδικά οι ασθενείς που έχουν υπνηλία και κινδυνεύουν από τροχαία ή εργατικά ατυχήματα ή από το καρδιαγγειακό, υπέρταση, αρρυθμίες, ισχυμίες, εμφράγματα εγκεφαλικά.